έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, έχει κάνει μεγάλα διπλά και περιμένουμε να δούμε. Πολύ ωραία συνεργασία με Ντεκόζη για Σόζιο Ντάνιελ. Ξαναδίνει στον Κρομάλο, παίρνουν 3 δευτερόλεπτα. Θα σου πάρει από μακριά, θα αστοχίσει. Ριμπάντο από ποιον, με τη βοήθεια του Κοζέλογλου. Αρπάζει την πάρα Όλμαν και τρέχει στον ενθουσιασμό. Θα πασάρει και θα καρφώσει την μπάλα. Ο Ντάιν. Τρομερή φάση. 3 λεπτά ακόμη και 5 δεύτερα για τελειώσει πρώτη περίοδο. Κρομά και πάλι για τον Τζάξον. Πυροβολία από τη γωνία 16-13. Το μαζεύει το παιχνίδι. Με το ρέθυμνο φτάνει μπάλα στη γωνία. Αλλά ο Ντεκόζη είναι άστοχο. Transition για τον Κολοσσό με τον Γκρίφιν. Ο Γκρίφιν θέλει να πατήσει γερά, αλλά χάνει την μπάλα. Την ξανακερδίζει και σκοράρει τον Όλμαν. Και αυτό βγαίνει από το τρίποντο. Για να δούμε ποια θα είναι η κίνησή του. Ωραία η πάσα και το κάρφωμα. Από τον Ντεκόζη που ζητάει και φάου. Ο Κολοσσό σε καινούργια επίθεση με τον Γκρομά. Πασάρει την εκμελέσαι. Εκμελέσαι το παραίτη. Ο Τζάξον. Σκοράρει. Transition τώρα για τον Κολοσσό με τον Κρομά που είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δίνει τον Κουτζεράκη, θα καρφώσει την μπάλα. 48-41. Ο πρώτος σκόρερ του Κολοσσού. Στο σύν 10. Δεν φάουλ από τον Ντέβιν Ντέιβις. Ωραία συνεργασία και ανάποδο κάρφωμα από τον Ντάιμ. 12 για τον Ντέιβις. Όλοι στο τρίτο δεκάλεπτο. Αμπελέσε. Εδώ δέχεται φάουλ και κερδίζει αυτή τη φάση. 75-64. Ο Βότσον για 3. Πήγε να αποτελειώσει τον Κολοσσό, αλλά δεν θα καταφέρει. Γκρίφιν. Ο Γκρίφιν πασάρει στον Αγμπελέσε. Τελειώνει τη φάση ο Αγμπελέσε. 75-66. Ίσως ο πιο έμπειρος και πιο ποιοτικός παίκτης για το Λαύριο. Ο Ντεκόζη διατηρείται στον αέρα.